Ένα είναι σίγουρο, κύριε Πρόεδρε, ότι το σημερινό νομοσχέδιο δεν οφείλεται σε ιδεολειψίες της κυβέρνησης. Αντίθετα, αποτελεί τη συνέχεια όλων των προηγούμενων νόμων, ανεξάρτητα κυβερνήσεων, που είχαμε για την ανώτατη εκπαίδευση. Άλλωστε, η συνδετική γραμμή που διαπερνά όλα αυτά τα νομοσχέδια και τους νόμους είναι ακριβώς η ανάγκη για όλο και μεγαλύτερη σύνδεση της εκπαίδευσης αλλά και της έρευνας με τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας. Όπως αυτές οι ανάγκες κωδικοποιούνται από τις κατευθύνσεις του ΟΟΣΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπε συνθήκη Μπολόνιας και άλλες. Ποιες είναι όμως αυτές οι ανάγκες των καπιταλιστικών επιχειρήσεων? Πρώτη ανάγκη και βασική είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η μεγέθυνση της κερδοφορίας της. Βασικό εργαλείο για την ικανοποίηση αυτής της ανάγκης αποτελεί η έρευνα και τα αποτελέσματα της έρευνας. Ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της πρόσδεσης? Πρώτον, εργαλειοποίηση της έρευνας από τα συμφέροντα των επιχειρήσεων. Δεύτερον, χειραγώγηση της έρευνας. Και αυτή η χειραγώγηση είναι που βάζει εμπόδια στην ανάπτυξη και στην εξέλιξη της έρευνας. Τρίτον, στρέβλωση της έρευνας και των αποτελεσμάτων της. Και αυτό είναι ένα ορθολογισμός επί της ουσίας, όταν τα αποτελέσματα της έρευνας προσαρμόζονται στις ανάγκες της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Και παραδείγματα είναι πάρα πολλά που έχουμε από αποτελέσματα ερευνών που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Για να μην μιλήσουμε αν αυτά τα αποτελέσματα της έρευνας αμφισβητούν το ίδιο το καπιταλιστικό κέρδος. Και τέταρτον, υποβάθμιση της έρευνας που δεν ενδιαφέρει τους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά είναι πολύ χρήσιμη για την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και την παραγωγή νέας γνώσης. Έτσι λοιπόν βλέπουμε για παράδειγμα ότι σε επίπεδο διδακτορικών σπουδών το νομοσχέδιο επί της ουσίας θεσπίζει και επεκτείνει περαιτέρω τα λεγόμενα βιομηχανικά διδακτορικά. Κάτι για το οποίο το Πανεπιστήμιο της Πάτρας είναι πρωτοπόρο στην εφαρμογή του. Διδακτορικά δηλαδή τα οποία είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των συμφερόντων των επιχειρήσεων και όχι των αναγκών των επιστημόνων και της κοινωνίας. Η αντιεπιστημονικότητα αυτών των διδακτορικών γίνεται οφθαλμοφανής με το που ακούσει κάποιος πως στην τριμελή επιτροπή του προγράμματος μπαίνει ένα μέλος από την επιχείρηση η οποία ορίζει, κατευθύνει και καθοδηγεί το θέμα του διδακτορικού. Άτομο το οποίο βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με την επιστημονική αλλά και την εκπαιδευτική κοινότητα. Γι' αυτό άλλωστε και βάζεται μάνατζερ όχι μόνο στις τριμελείς των διδακτορικών αλλά και στα συμβούλια δίκης των επιχειρήσεων. Για να μην μιλήσουμε για την υποταγή της έρευνας στις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Μια σειρά πανεπιστήμια έχουν υπογράψει μνημόνια συνεργασίας με το ΝΑΤΟ. Μια σειρά τμήματα και σχολές χρηματοδοτούνται απευθείας από το ΝΑΤΟ ή από ινστιτούτα τα οποία χρηματοδοτεί το ΝΑΤΟ. Και βεβαίως υπάρχουν και τμήματα τα οποία υπογράφουν συμφωνίες συνεργασίας με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες παραγωγής οπλικών συστημάτων, όπως πρόσφατα έγινε με την Naval. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών? Βεβαίως η στρέβλωση της έρευνας και ο ορθολογισμός, να διαχωρίζεται ο επιστημονικός από τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των μελών του ΔΕΠ, μετατρέπονται επί της ουσίας τη διδασκαλία σε πάρεργο για τα μέλη του ΔΕΠ, όταν αυτά ενθαρρύνονται να προσανατολιστούν σε άλλες, δηλαδή σε επιχειρηματικές δραστηριότητες, βλέπε spin-off επιχειρήσεις. Υποβαθμίζεται δηλαδή η διδασκαλία και η εκπαιδευτική διαδικασία και αντίθετα ενισχύεται η επιχειρηματική ερευνητική δραστηριότητα και μάλιστα σε συνθήκες πολύ μεγάλης υποστελέχωσης των πανεπιστημίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η χώρα μας βρίσκεται στην προτελευταία θέση των χωρών μελών του ΟΟΣΑ όσον αφορά τη σχέση μελών ΔΕΠ με φοιτητές. Τελευταία είναι η Κροατία. Δεύτερη ανάγκη που θέλετε να εξυπηρετήσετε, ένα ευέλικτο και αναλώσιμο εργατικό δυναμικό, τόσο πτυχιούχων όσο και μη, προσαρμοσμένο στις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων, με απόκτηση δεξιοτήτων με ημερομηνία λήξης. Και το μέσο είναι χαρακτηριστικό, έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν. Η αποσύνδεση, η πλήρη αποσύνδεση του πτυχίου από τα επαγγελματικά δικαιώματα και μάλιστα σε συνθήκες απελευθέρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπου επί της ουσίας έχει δημιουργηθεί η εργασιακή ζούγκλα με το πυραμιδικό φαινόμενο, όπου στην κορφή υπάρχουν οι λίγοι και οι εκλεκτοί και όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω, εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, πτυχιούχοι, οι οποίοι δεν έχουν εργασιακά
και επαγγελματικά δικαιώματα με εντατικοποίηση της εργασίας. Και αυτό άλλωστε το επιβεβαιώνει και η σημερινή εικόνα της αγοράς εργασίας. Το παράδειγμα που έφερε ο κύριος Πρωθυπουργός στην αρχή της ομιλίας του συντρίβεται κυριολεκτικά στην πραγματικότητα της ζωφερή. Και αυτή τη λέει το 24% των πτυχιούχων ηλικίας από 25 έως 65 χρόνων είναι άνεργο. Και το 17,5% στην ηλικιακή ομάδα 25 έως 39 είναι άνεργο. Στοιχεία της Εθνικής Ανώτατης Αρχής Εκπαίδευσης. Ο ένας στους τρεις πτυχιούχους εργάζεται σε δουλειά άσχετη με το επιστημονικό του αντικείμενο. Και 500.000 πτυχιούχοι φύγανε στο εξωτερικό. Ενώ το 65% των εργαζόμενων αμείβεται με λιγότερα από 1.000 ευρώ. Αυτά επί της ουσίας, αυτή η κατάσταση, αυτές οι ανάγκες των επιχείρησης για φτηνό εργατικό δυναμικό οδηγούν στην υποβάθμιση των πτυχίων, σε πτυχία πολλαπλών ταχυτήτων. Έτσι το νομοσχέδιό σας είναι πρωταθλητής όλα αυτά. Τι έχουμε, προγράμματα πολλών ταχυτήτων που έχει απ' όλα ο μπαξές και μονοετής και τριετής και τετραετής κύκλου σπουδών με τα ίδια αντικείμενα σπουδών, ανάλογα με το πόσο βαστά η τσέπη του καθενός, τσακίζοντας επί της ουσίας τις επιστημονικές ανάγκες αλλά και τα εργασιακά δικαιώματα. Θεσπίζεται το εσωτερικό Εράσμους. Και όσο ωραίο και αν ακούγεται αυτό στα αυτιά, πρέπει να σκεφτούμε το κατά πόσο αυτό έρχεται να χρυσώσει το χάπι στους φοιτητές για ελλείψη ολόκληρων επιστημονικών τομέων, για ελλείψη καθηγητών και υλικοτεχνικού εξοπλισμού από κάποια τμήματα και ειδικότερα τα περιφερειακά, αφήνοντας δε ασχολίαστο με τι όρους θα γίνεται αυτή η μετακίνηση. Πώς θα πηγαίνουν έρχονται οι φοιτητές όταν δεν υπάρχει μέρημνα, σύτηση και στέγαση. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο οι φοιτητές διαπαιδαγωγούνται στην ευελιξία και στην κινητικότητα, προσόντα δηλαδή που θα τους φανούν χρήσιμα στο μέλλον στη ζούγκλα της αγοράς εργασίας που θα συναντήσουν. Η βασική αιτία πίσω από όλα αυτά είναι η δημιουργία αποφοιτητών με πτυχία σούπα, όχι με ολόπλευρη γνώση του αντικειμένου, αλλά με δεξιότητες αναλώσιμους για την αγορά εργασία χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Γι' αυτό ακριβώς άλλωστε και μειώνεται ακόμη περισσότερο οι δαπάνες για την παιδεία και για τα πανεπιστήμια είναι πολύ χαμηλές. 70% έχουν μειωθεί τα τελευταία 10 χρόνια οι δαπάνες για τα πανεπιστήμια, από όλες βεβαίως της κυβέρνησης έργο. Και στα πλαίσια αυτά της δημιουργικής, της δημοσιονομικής εξυγίανσης, δηλαδή δίνεται όλο και λιγότερα χρήματα για τις ανάγκες αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, είτε αυτές σχετίζονται με την παιδεία είτε με την υγεία, μεταφέροντας τις δαπάνες στις πλάτες των ίδιων και των οικογενειών, για να μπορέσουν επί της ουσίας να δημιουργηθεί ένα ζωτικό πεδίο δημοσιονομικό, για να χρηματοδοτηθούν οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομήρων και μάλιστα χρηματοδοτούνται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, όχι μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης Επιχειρηματικότητας αλλά και τα ΕΣΠΑ, οι δαπάνες οι οποίες κάνουν για έρευνα και καινοτομία οι επιχειρήσεις. Και κατά τα άλλα λέτε ότι οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούν την έρευνα. Το αντίθετο συμβαίνει. Το κράτος χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις μέσα από τα οποία αυτές παίρνουν τζάμπα τα αποτελέσματα της έρευνας και της τεχνολογίας. Έτσι λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, και ολοκληρώνω, οι νέοι ορίζοντες, όπως προκλητικά ονομάζεται το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, έρχονται να υψώσουν επί της ουσίας ακόμη περισσότερους ταξικούς φραγμούς σε όλους τους νέους που θέλουν να σπουδάσουν, αλλά η τσέπη τους δεν το αντέχει. Και στην πραγματικότητα, οι μόνοι ορίζοντες οι οποίοι ανοίγονται ακόμη περισσότερο είναι για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα εκμεταλλεύονται το επιστημονικό δυναμικό, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του Πανεπιστημίου, ώστε να καρπώνονται τα αποτελέσματα της έρευνας μόνο και μόνο για να κερδίσουν. Έτσι λοιπόν, το νομοσχέδιο σας είναι ένα πιστοδρομικό νομοσχέδιο που είναι πίσω από τις ανάγκες των φοιτητών, είναι πίσω από τις ανάγκες των διδασκόντων και των ερευνητών, είναι πίσω από τις ανάγκες της κοινωνίας, γι' αυτό ακριβώς το λόγο και δεν πρόκειται αυτό το νομοσχέδιο να πάει μπροστά. Και γι' αυτό θα βάλουμε και εμείς το χέρι μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.